η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς προσπαθούν να παρουσιάσουν ως δίθεν επιτυχία τις χειραψίες, τις φωτογραφίες, το σκούντιμα στην πλάτη και τα καλά λόγια ότι ο ελληνικός λαός θυσιάζεται καθημερινά, ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει και μπράβο και συγχαρητήρια. Τα έχουμε ακούσει αυτά επανειλημμένα, όπως είπατε και ο ίδιος. Αυτά δεν θα μας δώσουν ούτε ρεύμα στα σπίτια μας, ούτε θα μας δώσουν να φάμε, ούτε θα διώξουν τα λουκέτα, θα ανοίξουν τα μαγαζιά εννοώ, ούτε πρόκειται να δούμε φως. Έχουμε συνηθίσει, είναι γνωστή η τακτική, η παρελκυστική αυτή, της παρουσίασης μιας ιδανικής εξαδικευμένης εικόνας. Προφανώς πρόκειται για μια εικονική πραγματικότητα, όπως είπε και ο Σιαμαντάς. Τα προβλήματα είναι απίστευτα πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά. Ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος λιμοκτονεί. Σήμερα βγήκε και μια μελέτη που έδειξε ακόμα και η παιδεία μας στα σχολεία μας έχει πέσει κατά πολύ τα τελευταία 5 χρόνια λόγω της ύφεσης, αν λέει κάτι αυτό. Νομίζω ότι το να συζητάμε και να αναλωνόμαστε σε ατέρμονες συζητήσεις για δίθεν ανταρσίες των βουλευτών της συγκυβέρνησης, για κορώνες του κυρίου Βενιζέλου, ότι θα αποχωρήσει και όλα αυτά που ακούμε τα φεδρά, δεν έχουν όχι μόνο να προσφέρουν τίποτα, αλλά εκνευρίζουν τον κόσμο. Θα έπρεπε να έχουν γίνει, να έχουν ληφθεί μέτρα δραστικά χθες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μην έλαβαν το μάθημά τους στη συγκυβέρνηση από πέρυσι ότι είχαμε μείωση 75% στα έσοδα λόγω αύξησης τιμής του καυσίμου, του πετρελαίου. Και αντί να κάνουν την εξής απλή κίνηση, να κατεβάσουν την τιμή, να γίνει εξίσωση της τιμής, για να υπάρχει μεγαλύτερος τζίρος, για να ζεσταθεί ο κόσμος, ούτε αυτό το απλό δεν κάνουν. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που συζητάμε και να αποφασίσουν, να συζητήσουν τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα παρουσιάσουν στη Βουλή, ποια θα είναι η λύση. Και ακούμε αυτές τις απίστευτες φιλολογίες, παραφιλολογίες, ότι αν δεν συμφωνήσει η Τρόικα, θα κατεβάσουμε δική μας πρόταση. Είδαμε τι έγινε και με το ΦΠΑ, το οποίο τους ανάγκασε, τους έστειλε να πάρουν πίσω. Να τελειώσουν τα παραμύθια, με αυτούς δεν πάμε πουθενά. Μας να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σπύρο. Καταστροφή. Να Σπύρο, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω μια διευκρίνηση πρώτα απ' όλα. Ο κύριος Δεσύλλας πριν αναφέρθηκε και χρησιμοποιήσε τον όρο ένστολη, είναι ο όρος λάθος, με συγχωρείτε κύριε Δεσύλλα. Γιατί η ένστολη είναι και οι συμπαθείς γκρουπιέριδες και οι πορτιέριδες στα ξενοδοχεία. Καθόλου συμπαθέστατες. Η στρατιωτική, ναι, η στρατιωτική. Κύριε Παπασπύρο, ξέρω ότι έχετε πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και παιδείας. Αλλά όμως εγώ δεν πρόκειται να παίξω και να απαντήσω στις γνώσεις και στις παιδείας με τις λέξεις που θέλετε να χαραμίζετε. Είναι λάθος έκφραση. Εσείς το λέτε. Για εσάς. Για τη δικιά σας παιδεία, ναι, για τη δικιά σας. Διέκοψα. Λοιπόν, δεν με διακόψετε, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που είπατε δεν σας διέκοψε. Δεν σας διέκοψε, σας παρακαλώ. Σώματα ασφαλείας, τίποτα. Ακριβώς. Όχι, δεν αναφέραμε σώματα ασφαλείας. Συνεχίστε. Η ένστολη, λοιπόν, είπαμε τι είναι λάθος όρος για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ένστολη είναι η στρατιωτική. Το γνωρίζετε πολύ καλά και νομίζω το γνωρίζετε πολύ περισσότερα σε ανεξάρτητοι Έλληνες. Να μιλήσω λοιπόν αυτοί σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Σας μιλάω εγώ, ήμουν πρώην στρατιωτικός, ξέρω ποιος είναι ο σωστός όρος. Εάν δεν τον ξέρετε, δεν είναι κακό να πείτε. Και εγώ είμαι γιος στρατιωτικού, κύριε Παπασπύρο. Στο διακάφτα, κύριε Δεσύλλα. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν ψέματα. Για τον κύριο Σαμαρά θα φροντίσει τις ευπαθείς ομάδες και τους αδικημένους. Η στρατιωτική και η απόστατη, για να γνωρίζει ο κόσμος και δεν θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις ή κοινωνικό αυτοματισμό, οι απόστατοι έχουν δεχτεί περικοπές μεσοσταθμικά, κύριε Κοστούλα, της τάξης του 60%. Περικοπές της συντάξης τους και εν ενεργεία γύρω στους 40%. Αν σας λέει κάτι αυτό. Κλείνω την παρένθεση αυτή, τη συγκεκριμένη. Μόνο αυτή. Κάνει άλλη κοινωνική ομάδα. Όχι στα επίπεδα αυτά. 60% περικοπές δεν έχει υποστεί καμία κοινωνική τάξη στην Ελλάδα. Για να δείτε πόσο αγαπάει, καλά, κύριε, πόσο αγαπάει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση του στρατικού. Στο διατάφτα. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που στο θα ικανοποιηθούν. Μιλήσατε για αριθμούς. Κύριε Κοστούλα, εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο, το εξής τρελό, το εξής παρανοϊκό. Έχουμε την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία μιλάει τώρα δια του εκπροσώπου της εντός εισαγωγικών του κυρίου Δεσύλλα και μας λέει πρέπει να βελτιώσουμε τα νούμερα. Ποια νούμερα, κύριε Κοστούλα? Τα νούμερα ποια ήταν σωστά, της κυβέρνησης Καραμανή, της Ελστάτ Καραμαλή επί Παπαθανασίου ή της Ελστάτ επί Γεωργίου? Το θέμα αυτό τέθηκε και στη Βουλή. Έκανε ερώτηση ο πρόεδρός μας ο Πάνος Καμένος 3 φορές και απάντησε ο κύριος Στουρνάρας στην 3η ερώτηση ότι είναι σωστά του Γεωργίου. Της Ελστάτ, τα φουσκωμένα δηλαδή. Δηλαδή ο κύριος στο σήμερα, επειδή αναφερθήκαμε στα νούμερα, γιατί έχουν τη σημασία τους και τα νούμερα. Στο σήμερα λοιπόν. Στο σήμερα, όπως είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής, το χρέος είναι σε όλους γνωστό ότι δεν είναι βιώσιμο. Σήμερα κυκλοφόρησε μια μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ που λέει ότι τα εισοδήματα του Έλληνα θα φτάσουν στα επίπεδα του 2009 μετά από 25 χρόνια. Μιλάμε για γεγονότα. Μας ανέφερε από τις προάλλες ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Βρούτσης προχθές, ότι θα δώσουν στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO στη Γενέβη, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ να μας κάνει μια μελέτη. Δεν υπάρχουν Ινστιτούτα στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες. Ο κύριος Βενιζέλος πέρασε μία νυχτή το γραφείο το πρώην του Πασόκ, το είσταμε, να φιλοξενήσει την έδρα της διεύθυνσης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρόνο απευθείας ανάθεση θα πληρώσουμε εμείς τα χρέη του Πασόκ, φτιάχνοντας καινούργιο το χρήστο, το κτίριο του είσταμε, το οποίο δεν πλήρωνε το Πασόκ επί μήνες κτλ. Θέλω να πω, έχουμε αγγίσει τα όρια της παράνοιας. Βγήκε ο κύριος Στουρνάρας και λέει: οι Έλληνες δεν πληρώνουν φόρους. Αυτά είναι ασύλληπτα. Και διαβάζουμε και τους έγκριτους Financial Times, οι οποίοι λένε σε δύο χρόνια η Ελλάδα ή θα χρεοκοπήσει ή θα βγει εκτός ευρώ. Αυτά, κάθε άλλο, σύν όλα αυτά που περιγράψαμε, δείχνουν μια εικόνα ότι πάμε καλύτερα, ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι σκληρή, με το μνημόνιο δεν πάμε πουθενά. Βυθιζόμαστε συνεχώς σε ύφεση και με μαθηματική ακρίβεια θα πάμε σε χρεοκοπία και αποπληρωμή σε είδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να το πούμε. Τους να μιλάμε για πολιτικούς αρχηγούς, να μην πάμε στο παρελθόν και στην προϊστορία του Σαμαρά, να μην πάμε σε αυτά που έχει πει, να μην πάμε σε αυτά που έχει πει ο Άδωνης που τον έχει καθυβρίσει και είναι αγκαλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο διατάφτα. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και για να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι. Κύριε Κοστούλη, αυτό που αναφέρθηκε πριν στη συζήτηση που ανέφερε και ο κύριος Δεσύλλας, η κατάσταση είναι απλή. Σας εξηγώ αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία ξεπλένει τις ανομίες του Πασόκ, συγκυβερνούν μαζί. Ο κύριος Βενιζέλος έχει μοιράσει πράσινα μπουρνούζια και καλύπτει ένας τον άλλον και έτσι πορεύονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κατάσταση. Είτε λέγονται σκάνδαλα για τα υποβρύχια, είτε λέγονται αυτά που σας ανέφερα πριν, ή όλες αυτές τις ιστορίες που κάποια στιγμή, όσο και να προσπαθούν, όσο και να φροντίζουν τα μέσα τα οποία τα επηρεάζουν για γνωστούς και ευνόητους λόγους, θα λάμψει η αλήθεια, να είστε σίγουρος. Δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Ο κόσμος κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει και να συνειδητοποιήσει. Και μια και είπατε για τον κύριο Σαμαρά, να σας θυμίσω το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είπε στο Ζάπιο: είμαστε ο σπόρος που δεν πεθαίνει. Και πήγε στη Μέρκελ, δήλωσε πλήρη υποταγή και όταν τον ρώτησαν δημοσιογράφοι για το μνημόνιο, είπε: ουδείς αναμάρτητος. Ουδείς αναμάρτητος. Και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο δεύτερο μνημόνιο, όταν πριν μας έλεγε: μα τι μου λέτε, λέει, σε συνέντευξη έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η συνταγή που βυθίζει τον ασθενή βαθύτερα στο κρεβάτι. Δεν το καταλαβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ, λέει, το καταλαβαίνουν έξω. Εδώ, λέει, φτάσαμε στο σημείο, κ. Σαμαράς τα έλεγε αυτά, να ξέρουν, να βλέπουν έξω τι γίνεται και εμείς να μην καταλαβαίνουμε. Η κυβέρνηση να κάνει ότι δεν βλέπει τι βιώνει ο κόσμος. Αυτά έλεγε ο κ. Σαμαράς. Αυτός είναι ο μεγάλος ηγέτης. Αυτός είναι ο ηγέτης του success story. Ο άνθρωπος που ανά μήνα αλλάζει γνώμη. Δοξάστε τον, ψηφίστε τον, να τον χαίρεστε. Σπύρο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Παπασπύρο. Κύριε Κοστούλα, και τα δύο θέματα που θέσατε, και της παιδείας που είναι επίκαιρο, αλλά και της υγείας επίσης επίκαιρο και απασχολεί όλους τους Έλληνες, δεν γίνονται τυχαία, δεν επελέγει τυχαία αυτός ο χρόνος όξεσης, ειδικά με τα πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση την αποκαλώ η κυβέρνηση των ΙΕΚ. Θα έλεγα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα τροποποίηση στο Σύνταγμα. Όσον αφορά την επιλογή του χρόνου, για την επιλογή του χρόνου θα σας αναφέρω. Αυτή τη σύγκρουση, τι εννοείτε? Θα σας πω τι εννοώ. Εννοώ το εξής, ότι αναφέρατε πριν, ο ένας λόγος είναι η εξεταστική περίοδος και η πίεση που ασκείται ότι στον κόσμο, στην κοινή γνώμη, για να σταθεί απέναντι στην όλη προσπάθεια ότι κοιτάξτε, τα παιδιά χάνουν την εξεταστική περίοδο, που είναι αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα και δημιουργεί θέμα τεράστιο στους γονείς και έξοδα οικονομικά. Απ' την άλλη, σας θυμίζω ότι έγινε με το σχέδιο Αθηνά. Και γιατί είπα κυβέρνηση των ΙΕΚ. Το σχέδιο Αθηνά είναι γνωστό, έχει γραφτεί, δεν έχει διαψευστεί τη σπάση ότι πίσω από το σχέδιο Αθηνά υπήρξε μια μελέτη ιδιωτικού ΙΕΚ. Είναι γνωστό. Δεν θα πω το όνομα φυσικά. Και τι έγινε με το σχέδιο Αθηνά, αυτό το έκτρωμα, αυτό το μόρφωμα, ούτε το 20% δεν υλοποιήθηκε. Τι θέλει να κάνει αυτό στην ουσία? Να διαλύσει όλες τις οικογένειες, να τους εξοντώσει οικονομικά, να μην μπορεί άλλος να στείλει το παιδί του να σπουδάσει μακριά. Γιατί υπάρχουν τα ΙΕΚ, καταργώντας εξειδικεύσει τεχνικά λύκεια, να πάει να επιλέξει ένα ΙΕΚ ή ένα ιδιωτικό κολέγιο το οποίο είναι κοντά στο σπίτι για να κλειτώσει λεφτά. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, μια και τον αναφέραμε συχνά, αλλά πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον στα κανάλια τα περιφερειακά μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν πήγε τις προάλλες και έκανε ομιλία σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ στην Αθήνα και είπε ότι λίγονται πολύ ότι τα ΙΕΚ είναι καλύτερα από τα πανεπιστήμια μας και τα πτυχία τους είναι προφανώς καλύτερα από τα κρατικά. Και αυτό το ΙΕΚ σας γνωστοποιώ ότι διώκεται ποινικά, έχει δικαστικές εκκρεμότητες. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος πριν από δύο μήνες καμάρωνε και έκοβε πάλι κορδέλα σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Αυτή είναι η κυβέρνηση λοιπόν των ΙΕΚ. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, προφανώς γίνεται τεχνή έντος αυτή η κρίση και να πω το εξής. Ποιος δεν διαφωνεί να γίνει μια ανασύσταση, μια αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων, του δημόσιου τομέα? Ποια είναι η πρόταση, κύριε Κοστούλα, που έχει η κυβέρνηση? Ποια είναι η μελέτη? Ποια είναι η οροφή του απαιτούμενου προσωπικού? Αναθέσει εργασίας. Δεν υπάρχει. Τους λέει τρόικα, κόψε 100, κόβει 100, κόψε 200, κόψε 300. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι. Πρέπει κάποτε να λέμε αλήθειες. Εάν έχεις σχέδιο, το παρουσιάζεις και λες, εάν αλειτουργήσω στα πανεπιστήμια μου,
θέλει αυτό το διδακτικό προσωπικό, θέλει αυτό τον κόσμο, θέλει αυτά τα έσοδα. Πάμε και στο θέμα της υγείας. Κανένα σχέδιο, καμία πρόταση. Ναι, προφανώς. Είστε στο Ευρωκοινοβούλιο όμως, δεν φεύγετε. Συμμετέχετε... Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχετε στο Ευρωκοινοβούλιο όμως. Έχετε βουλευτεί. Συμμετέχουμε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βεβαίως. Όχι, θα επιστρέψουμε στο θέμα. Συνεχίζω όμως για το θέμα. Α, δεν θέλετε. Θα επιστρέψουμε. Κουβέντα στον κύριο Παπασπύρο, παρακαλώ. Κλείνουμε. Τελευταία κουβέντα στον κύριο Παπασπύρο. Κλείνουμε. Θα ήθελα να. Κλείνοντας να πω, κύριε Κοστόλε, το εξής, ότι σε ό,τι αφορά την ρύθμιση των κόκκινων δανείων, έχουμε εκφράσει ανησυχίες μας καιρό και δυστυχώς έχουμε επιβεβαιωθεί. Εάν δεν γίνει ρύθμιση, εκτός από την πρόταση αυτή που είπε ο κ. Σαμαντάς, που είναι μια παραλλαγή στην ουσία της πρότασης του νόμου Κατσέλη, εμείς έχουμε κάνει πρόταση ρύθμιση συνολική του Εθνικού Λογαριασμού Φυλετών, με συγκεκριμένες ευνοϊκές ρυθμίσεις, με μακροχρόνιες δόσεις, ανάλογα με το που είναι να πληρώσει ο καθένας, να βγει από την υπηρεσία, να μπορέσει να έχει φορολογική ενημερώτηση κ.ο.κ. Τα κόκκινα δάνεια όμως πρέπει να γίνει ρύθμιση, να δικάζονται με το ελληνικό δίκαιο. Εάν αυτό δεν γίνει, τα σπίτια μας θα φύγουν, θα πάνε στο εξωτερικό. Και ένα τελευταίο για το σύστημα υγείας. Δευτερόλεπτα, κλείσαμε. Δευτερόλεπτα. Όμως. Το σύστημα υγείας της Ελλάδος είναι το οικονομικότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 2% λιγότερο οικονομικότερο από το μέσο όρο επί της 100 το ΕΠΣ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύστημα, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σαμαράς το διαλύουν. Το οικονομικότερο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το φτηνότερο το διαλύουν. Για να έρθουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να μας παρέχουν παροχές υγείας και τα ιδιωτικά νοσοκομεία και επιχειρήσεις να καταλάβουν τη θέση των κρατικών. Σας ευχαριστώ όλους.